τον έφορο της ομάδας του Δικεφάλου, του ΠΑΟΚ, τον κύριο Γρηγόρη Πετρίδη. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας και σε εσάς, γεια σας. Στέργιο, τα πράγματα νομίζω εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Τι συμβαίνει τώρα και με το handball ξαφνικά? Ολοκληρώθηκε η χρονιά, βγήκε πρωταθλητής, δεν βγήκε κτλ. Βγήκε η ΑΕΚ, πανηγυρίζει. Τι συμβαίνει? Δεν μας ακούσετε? Μιλάτε σε μένα? Ναι, κύριε Πετρίδη, πείτε μας εσείς. Ναι, το Στέργιο ρώτησα, αλλά πείτε μας εσείς πώς είναι η κατάσταση. Τώρα με ακούτε? Τώρα σε ακούμε, ναι. Ναι. Τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα ο κύριος Πετρίδης, ο οποίος ήταν και στην εκθεσινή τηλεδιάσκεψη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΧΕ. Μειοψήφισε ο ΠΑΟΚ, κύριε Πετρίδη, και όλοι οι υπόλοιποι ήταν μαζί, ο ΠΑΟΚ ήταν χώρια. Τι ακριβώς έγινε? Γιατί ο ΠΑΟΚ μειοψήφισε? Ο ΠΑΟΚ δεν μειοψήφισε. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από εκεί, από το ένα, το σημαντικό. Όλα στη ζωή ξεκινούν ένα, μετά είναι το άπειρο. Δεν μειοψηφίσαμε εμείς, στην καρδιά μας πλειοψηφίσαμε. Στην καρδιά του ΠΑΟΚΤΣΙ, ο ΠΑΟΚ κράτησε το όνομά του, την ιστορία του όρθια. Δεν υπέκυψε, δεν άλλαξε καμία γνώμη, σταθερά ταλάντευτος από τις 14ου, 15ου και μετά με τα επιστολές. Με ακούτε, σας παρακαλώ? Ναι, βεβαίως. Ναι, έτσι ακούμε, έτσι ακούμε. Πολύ καλά. Κράτησε την ίδια στάση. Συνεπώς, είμαστε περήφανοι στον ΠΑΟΚ, είμαι περήφανος εγώ που δεν αλλάξαμε ούτε κατά χιλιοστό την άποψή μας, η οποία βέβαια ήταν και αυτή σωστή και ορθή. Δηλαδή, δεν θέλουμε να πάρουμε τίτλο στα χαρτιά. Χορτάσαμε, μπουχτίσαμε από αυτά, αγαπητοί μου κύριοι. Ναι. Είμαστε ξεκάθαροι από την πρώτη μέρα και αυτό κρατήσαμε μέχρι και την τελευταία, τελευταία δευτερόλεπτα της συνάντησης που είχαμε χθες την τηλεδιάσκεψη. Το διακύβευμα τελικά ποιο ήταν? Υπήρχε διαφωνία στο πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν διαφωνία. Εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι από τη στιγμή που ένα πρωτάθλημα διακόπτεται, ναι, διακόπτεται, και ήταν το ερώτημα προς όλους τους συναδέλφους μου στην Ομοσπονδία, στην ΟΧΕ, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το διακόπτουμε σημαίνει κλείνουμε το διακόπτη. Δεν μπορεί να πεις κλείνω το διακόπτη και μετά βάζω παράλληλα ένα bypass και ανοίγω έναν άλλον διακόπτη προκειμένου να ικανοποιήσω την ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλο σωματείο. Ναι. Υπάρχει διακοπή, σημαίνει παύλα, δεν γίνεται τίποτα. Ως μη γενόμενο το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να είναι διακόπτο. Και εγώ να ρωτήσω κάτι. Το 2011 διακόπτει ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για το κύπελο. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια στη Λαμία τότε και διακόπει ο αγώνας. Δεν μας καλέσαν ξανά να το ξανακάνουμε. Επέλεξε η Ομοσπονδία να καλέσει μετά τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο για να κάνουν τον αγώνα. Ξαφνικά όλα τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Πού το αναφέρει μέσα? Ποιος το λέει αυτό, ότι άμα διακόψει ένα αγώνα θα βγάλεις πρωταθλητή? Καμία σαφή απάντηση. Δηλαδή και εγώ ρωτώ το εύλογο. Δεν σας ακούω. Για να βάλουμε και τον κόσμο λίγο στο κλίμα, κύριε Πετρίδη, που δεν γνωρίζει. Με τη χθεσινή απόφαση πρωταθλητής στους άντρες είναι η ομάδα της ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια στις γυναίκες είναι ο ΠΑΟΚ. Και όντως, νομίζω είναι και παράσημο για τον Δικέφαλο, το ότι ενώ η ομάδα ήταν πρώτη των γυναικών, ο ίδιος πρότεινε και επέμεινε στο να μπει μια παύλα στο πρωτάθλημα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να κυνηγήσει ότι έχοντας και συμφέρον ότι η ομάδα δεν είναι πρώτη, δικαιώμασε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε μια άλλη στάση. Τη στιγμή που και ο Ολυμπιακός άλλαξε στάση πολλές φορές, και η ΑΕ και η Νέα Ιωνία στις γυναίκες, μία να γίνει, μία να μην γίνει, μία να γίνει ένα μάτς, μία να γίνουν δύο, μία να το πάρουν έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, διατήρησε τη στάση του αταλάντευτος από το ξεκίνημα. Ενώ ξαναλέω, θα μπορούσε να επιμείνει, παιδιά, θέλουμε το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Είμαστε πρώτοι, είμαστε η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή αυτά που λέει και ο Ολυμπιακός στα αθλήματα που το συμφέρει και στα άλλα που δεν το συμφέρει, όπως το handball. Ακριβώς εκεί. Όπου το συμφέρει ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει, όπου είναι δεύτερος θέλει να παίξει, όπου είναι πρώτος θέλει να γίνει πρωταθλητής. Αυτό είναι κατά το δοκούν, λοιπόν. Αυτό είναι μια φοβερή νοοτροπία πραγματικά, την οποία σημειώσαμε όντως και με βάση αυτά που έγιναν στο βόλεϊ και στο handball και στα υπόλοιπα αριστεχνικά αθλήματα. Είναι αυτό που λέτε. Όπου είναι πρώτοι να μας δώσουν το πρωτάθλημα, όπου είναι δεύτεροι να παίξουμε. Πώς γίνεται, ακριβώς, αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Εμείς στον ΠΑΟΚ όμως δεν έχουμε μια τέτοια λογική. Και είμαστε, ακούστε λιγάκι, το μοναδικό σωματείο στην Ελλάδα που έστειλε επιστολή 14ου και την κράτησε μέχρι και χθες την ίδια στάση.
δεν αλλάξαμε, δεν πήγαμε από εδώ, δεν είχαμε πάλι νοδίες δεξιά και αριστερά. Είπαμε ποιο είναι το κοινό σφαίρο. Το κοινό σφαίρο ποιο είναι? Η υγεία των αθλητών μας. Διότι ακούστε να δείτε, παιδιά, λιγάκι τι γίνεται. Εμείς δεν είπαμε μόνο στο χάντμπολ να γίνει αυτό. Να γίνει και στο πόλο, να γίνει και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, που και εκεί είμαστε πρωταθλητές. Ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και εκεί είμαστε, γαλιά με τον τίτλο. Και εκείνο δεν το θέλουμε λοιπόν. Είμαστε στο βόλεϊ. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Και σε ένα σωρό αθλήματα, στην πάλι, στο τάγκβοτο, στην κολύμβηση. Είπαμε, όχι, προέχει η υγεία των αθλητών. Γιατί εμείς τον πάω. Δεν μαζεύουμε τα παιδάκια, διαπαιδαγωγούμε. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά και τα ρίχνουν από 2 ετών στην πισίνα να προπονηθούν, να γίνουν πρώτα άνθρωποι μαζί με την υγεία των αθλητών. Άρα, τι λέμε εμείς? Όχι, προέχει υγεία. Το χάντμπολ δεν είναι μόνο οι άντρες. Είναι οι έφηβοι, είναι οι νέοι, είναι οι παιδες, είναι οι παιδες, είναι τα μίνι. Αυτά τα παιδάκια τι θα τα κάνουμε λοιπόν? Μιλάμε και για ερασιτέχνες αθλητές, κύριε Πετρίδη, που δεν αμείβονται με εκατομμύρια. Όπως το ποδόσφαιρο που λες, θα παίξεις μπάλα γιατί παίρνεις 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Εδώ μιλάμε για παιδιά που δουλεύουν σε άλλες δουλειές και το απόγευμα παίζουν handball, volley, πόλο και οτιδήποτε άλλο άθλημα. Έτσι δεν είναι? Το 99,9% βιοπορίζεται από αλλού, όχι από το handball. Έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι φοιτητές, οι περισσότεροι, και έρχονται στο σωματεία γενικώς τώρα τεχνικά. Για την πορτοκαλάδα, παιδιά. Για το χειροκρότημα. Ναι, ναι. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Εμείς ποτέ δεν πήγαμε να πούμε, εδώ είμαστε, ελάτε στον ΠΑΟΚ να προσφέρουμε χρήματα. Όχι, ελάτε στον ΠΑΟΚ να αθληθείτε. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Είμαστε πρωταθλητές. Τώρα δεν είμαστε. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε και πάνω μας και κάτω. Αλλά κρατάμε 21 τμήματα ζωντανά. Ζωντανά. Και πρωταθλητές βγάλαμε, και κυπελούχους βγάλαμε, και δεύτερες θέσεις πήραμε και τρίτες, αλλά είμαστε ΠΑΟΚ και νοιαζόμαστε για τους αθλητές μας. Ποτέ δεν θα διακινδυνεύσουμε την υγεία των αθλητών, των γονιών, των πατεράδων, για το βωμό ενός τίτλου. Όχι, ήταν ξεκάθαρη η απόψη μας. Πάντως, κύριε Πετρίδη, τη στιγμή που διαβάζουμε και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες ότι η ΑΕΚ πραγματικά το πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στους άντρες και έχει το δικαίωμα να το κάνει, ο καθένας κρίνεται. Ο ΠΑΟΚ τηρεί όχι απλά χαμηλούς τόνους, δεν έχει αναφέρει τίποτα, κάποιο άρθρο ερασιτέχνης, πρωταθλητές και πάλι γυναίκες που εντάξει, νομίζω θα το άξιζαν γιατί όντως ήταν η καλύτερη ομάδα κατά κοινή ομολογία. Αλλά βλέπουμε ότι δεν αναφέρει σχεδόν πουθενά από τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως και ήταν το δίκαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά τι είπαμε εμείς, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να πάρουμε. Πήραμε ένα τίτλο και εμείς στα χαρτιά όμως, έτσι. Όμως τι να μας το δώσαν τον τίτλο, να το στείλουμε πίσω, δεν αλλάζει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Καταγράφηκε πρωταθλητής 19-20 γυναικείο με χάντμπολ πρωταθλητής. Μπορείς να δείτε και το ανδρικό, μπορεί οποιοδήποτε άλλο. Σας είπα προηγουμένως για το γυναικείο του ποδόσφαιρου, έτσι το γυναικείο. Και ενδεχομένως και άλλα αθλήματα. Όχι. Είναι μια γλυκόπικρη γεύση την οποία μας το δώσανε. Εντάξει, σεβόμαστε και το θεσμό. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να υβρίζουμε και να σηκώνουμε μπερέκλα με όλοι να πάρετε τον πίσω κτλ. Όμως δεν το θέλουμε στα χαρτιά. Το γράφτηκε. Γράφτηκε αυτό. Η ΑΕΚ τώρα πανηγυρίζει, μου είπατε. Πήρε έναν τίτλο ο οποίος είναι στα χαρτιά. Η πρώτη ερώτηση με εμένα, αγαπητοί μου κύριοι, ήταν χθες στο σώμα. Πραγματικά έχετε να πάρει τίτλο στα χαρτιά? Δεν πήρε καμία απάντηση μέχρι σήμερα. Ας απαντήσει η ΑΕΚ. Ήθελε να πάρει τίτλο στα χαρτιά? Α, ναι. Ωραία, τότε τον πήρε. Ναι. Αν όχι, έπρεπε να το σταματήσει εκεί. Και η λογική ότι η ΑΕΚ ξόδεψε ένα πακτολό χρημάτων. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή στο εξής θα λέμε, ποιος έχει πολλά λεφτά, βγαίνει πρωταθλητής και μην παίζεις κιόλα. Δεν είναι λογική αυτή. Δεν συνδέεται, δεν πιάνεται από πουθενά. Είμαστε ιστορικό σωματείο, προσφυγικό σωματείο, ιδιαίτερα μάλιστα χθες, 19 Μαΐου, γενοκονία των ποντίων, δεν μπορούσε στον ΠΑΟΚ να είναι μια σημαδιακή μέρα για τη στάση του ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτό που έγινε. Και το κρατήσαμε μέχρι τελευταία. Ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ, ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζουμε. Αμετακίνητη, σταθερή στην ιδέα που λέγεται ΠΑΟΚ. Κύριε Πετρίδη, υπήρχαν και άλλα άτομα στο ΔΣ από τη Βόρεια Ελλάδα. Ποια στάση κράτησαν χθες στη τηλεδιάσκεψη? Η στάση ήταν ούτε καν μπήκανε στη διαδικασία. Μου κάνει εντύπωση αυτό χθες. Ξέρετε τι συνέβη χθες. Εγώ μίλησα τελευταίος, μου δώσαν το λόγο τελευταίο
ο σαν αφοβόντουσαν ότι ενδεχομένως μπορώ να επηρεάσω έτσι την τελευταία στιγμή κάποιους. Και βεβαίως όταν ήρθε η σειρά μου, μιλάω για τη Βόρεια, αλλά είμαστε 8 εκπρόσωποι από εδώ πάνω, έτσι. Και 7 από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όταν ήρθε η σειρά δική μου, λέω παιδιά, το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Μην ανησυχείτε πια, η ομοσπονδία υπάρχει, είναι εκεί. Δηλαδή, αν μιλούσα, ενδεχομένως φοβήθηκανε μήπως επηρεάσει κάποια τελευταία στιγμή. Το κλίμα ήταν ναι, συμφωνώ έτσι, ναι, συμφωνώ έτσι. Μονολεκτικά, χωρίς καν να μου λέγεται, κάτι λέει ρε παιδί μου και ο ΠΑΟΚ. Κάτι λέει και ο Πετρίδης. Για να το ξαναδούμε το θέμα. Είναι άδικο. Ας πούμε σήμερα ότι είναι άδικο. Κανένας δεν λέει να μου το πει. Δεν είναι. Άδικη απόφαση του ΠΑΟΚ, άδικο είναι αυτό που έγινε. Η απόφαση του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρα, το ξαναλέω παιδιά. Πονάω. Αλλά δεν θα αλλάξω γνώμη με τίποτα. Προτιμώ να φύγω, θα φύγω και από τον Ραστέχνη και από οπουδήποτε άλλο και από την Ομοσπονδία από το αλλάξω στάση και να προσβάλλω τη μνήμη, τη χθεσινή ιδιαίτερα μνήμη των χιλιάδων παοξίδων που ήρθαν από Τραπεζούντα, από Σαμψούντα κτλ. Σε ένα προσφυγικό σωματείο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό παιδιά, με τίποτα. Σταυρώστε με, προτιμώ να σταυρωθώ παρά να αλλάξω τη γνώμη μου. Δεν μπορώ. Η κατάσταση των κοριτσιών, κύριε Πιτρίδη, η ψυχολογία του, γιατί φαντάζομαι ήθελαν να το σηκώσουν στο γήπεδο, ποια είναι? Μα τι λέτε, φυσικά η πεμπτουσία του αθλητισμού είναι η νίκη, έτσι δεν είναι? Είναι όταν σου δίνουν τον κόπο σου, ο κόπος σου φαίνεται μπροστά. Κατοπτρίζεσαι σε ένα κύπελο, σε μια απονομή, σε ένα τίτλο, σε ένα χαρτί. Εκεί περιμένουν οι αθλήτρες και οι αθλητές. Τα κορίτσια είναι σαφώς στεναχωρημένα που δεν μπορούν να πανηγυρίσουν έναν τίτλο. Και η διοίκηση, όλοι εμείς που χορτίζουμε αυτό το σωματείο. Όλοι. Αλλά πώς να το κάνουμε αλλιώς, να πανηγυρίζουμε πάνω σε χάρτινους τίτλους? Χορτάσαμε από αυτά, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ κάτι συνέβη. Και ειδικά όταν τα κορίτσια δεν βγάζουν χιλιάδες ευρώ, ούτε καν εκατοντάδες ορισμένα από αυτά, ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιβράβευση το να πάρουν το χειροκρότημα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σας είπα προηγουμένως για την Πορτοκαλάδα και σας το λέω ότι πολλοί αθλητές, αθλήτριες, είναι φοιτητές, είναι σπουδαστές, παίζουν, άντε να βγάλουν εκεί τις βενζίνες που λέμε, οι οποίες και εκείνες δεν βγαίνουν. Δηλαδή έρχονται παιδιά και πολλές φορές και λένε τις βενζίνες που δίνετε να πηγαίνουν, έρχομαι στο γήπεδο. Και το εκτιμούμε εμείς αυτό. Και όταν μπορούμε πάτε και με το παραπάνω. Αλλά βλέπετε την κατάσταση που υπάρχει, δύσκολη. Όχι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια στον αθλητισμό. Το ζητούμενο όμως, και συγχωρήστε με λιγάκι γιατί σας πήρα φορά. Ναι, ναι. Όχι, θα γίνει προς το. Από το Σεπτέμβριο και μετά είναι το ερώτημα. Τι θα γίνει στον αθλητισμό το αριστεχνικό και όχι μόνο με την έναρξη της καινούργιας χρονιάς? Θα παιχτεί, θα καταρτιστούν ομίλοι, θα γίνουν μεταγραφές, θα μπορέσουμε να πάρουμε προπονητή, θα μπορούμε να πληρώσουμε έστω αυτά τα λίγα ελάχιστα χρήματα που δίνουμε ή ενδεχομένως και τα περισσότερα. Με ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα? Εκεί είναι το μεγάλο, γιατί επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ έχει 3.500 παιδάκια. Αυτοί που παίζουν στις πρώτες ομάδες, έτσι, Α1, Α2 κτλ. Χάντμπολ, ποδόσφαιρο, ναι, μπασκετ, ναι, βόλεϊ, πόλο. Αυτοί είναι 100 αθλητές. Άντε 200. Οι υπόλοιποι χιλιάδες, τα παιδάκια αυτά που θα παίζουν στην πισίνα, με κίνδυνο, που θα τρέξουν, που θα κάνουν τέκβοντο, που θα κάνουν kickboxing, που θα σηκώσουν το, που υδρώνουν και έχουν τη επαφή μαζί μας. Βεβαίως το χάντμπολ έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι έρχεται, είναι ένα άτομο το οποίο είναι πρώτο που έρχεται σε άμεση επαφή. Ναι, ναι. Έτσι. 100%. Το πρώτο. Αλλά κοντά σε αυτό όμως και το ποδόσφαιρο έχει κάποια επαφή. Το πόλο δεν έχει τίποτα επαφή. Και πώς δεν έχει? Το πόλο δεν έχει. Το βόλεϊ ότι τη στιγμή που κάνουν που πέφτει το πόντος δεν πανηγυρίζουν τα παιδιά. Είδατε προθεσία είναι στη Γερμανία. Ναι, αγκαλιές. Υπήρχε μια μηχανία. Βέβαια. Να πανηγυρίσουν, μην πανηγυρίσουν. Βάζανε γκολ και ήταν από μακριά. Λοιπόν, ναι. Ορισμένοι δεν άντεξαν όμως, ορισμένοι δεν άντεξαν και αγκαλιάστηκαν. Δεν άντεξαν, είναι αυθορμητισμός της στιγμής της επιτυχίας, του τέρματος. Δεν αντέχεις. Μα και εμείς μεταξύ μας, εγώ σήμερα κόντεψα να αγκαλιαστώ που είχα να δω ένα φιλό και όπου τελευταία στιγμή με σταμάτησε εκείνος. Κύριε Πετρί, μια νοοτροπία, μια λογική. Αυτό που λέτε. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Τώρα με την ευκαιρία που είστε μαζί μας, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί και σαν γονέας και πολλοί γονείς μας ρωτάνε. Τι έγινε με το άνοιγμα των ανοιχτών αθλητικών χώρων? Υπήρξε στην αρχή κάποιο θέμα με τους αθλητές, με τα σωματεία, μετά τελικά μπήκατε? Κάτι τέτοιο έχω παρατηρήσει, έχω μάθει.
Κοιτάξτε. Είχε βγει από την πολιτική, τον πολιτικά υπεύθυνο, τον κύριο Βιεννάκη, ότι μπορείτε να μπείτε στα γήπεδα και ανά 10 τετραγωνικά να υπάρχουν ένας αθλητής. Ναι. Που σημαίνει, για να ανταλλάξει μία μπάλα πρέπει να φέρεις 20 τετραγωνικά, δύο αθλητές. Ναι. Τα γήπεδα λοιπόν τα κλειστά είναι από 400 maximum τετραγωνικά μέχρι 300 τα μικρότερα. Σωστά. Άρα δηλαδή προπονούνται εκεί 7 άτομα. Ναι. Θα λέμε δηλαδή τον προπονητή, το τμήμα το αντρικό, το χάλμπο και το γυναικείο έχει περίπου 18-20 αθλητές. Μπες εσύ 7 για μία ώρα, μετά άλλη 7 για μία ώρα και μετά άλλη 7 για μία ώρα, μία μισή. Ναι. Άρα θέλουμε 3 ώρες. Περίπου 5 ώρες για να κάνει προπόνηση ομάδα. 5 ώρες θέλουμε. 5 ώρες. Δεν είναι. Δεν είναι λογικό αυτό. Ναι. Και δεν τα γήπεδα δικά μας. Και ο προπονητής μπορεί να πληρώνεται για 5 ώρες. Και χωρίς μπάλα. Και μπορεί να προπονήσει 5 ώρες. Και χωρίς μπάλα. Και χωρίς μπάλα. Όχι, αυτό πάλι χωρίς μπάλα. Τι προπόνηση είναι αυτή. Φανταστικό. Ναι. Κύριε Πετρίδη, για να ολοκληρώσουμε. Σωστά. Αν προσεγγίζαμε αγωνιστικά τη φετινή σεζόν σε άνδρες και γυναίκες, δύσκολη χρονιά για τους άνδρες, είναι η ομάδα σε μια περίοδο αναδόμησης. Πολύ καλή χρονιά για τις γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και χτίζουν τη δική τους δυναστεία. Κάντε λίγο έτσι μια ανασκόπηση για τις δύο ομάδες και τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος. Αγωνιστικά πάντα, παρότι ξέρουμε ότι το τοπίο είναι ακόμα πολύ θολό. Η δική σας η πρόθεση ποια είναι, σαν δίκη, σαν ερασιτέχνη. Τα κορίτσια, όπως και εμείς προ-τριετίας καταγράφαμε τίτλους, έτσι μην ξεχνάτε ότι σε 12 χρόνια πήραμε 6 τίτλους. Πάρα πολύ σημαντικό. Μεταξύ ήταν double. Είμαστε το πρώτο τμήμα που σήκωσε τίτλο μέσα στο παλατάκι. Δύο τίτλους. Ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Mm-hmm. Λοιπόν, τα κορίτσια μέσω του Δημήτρου Χασεκίδη και των ανθρώπων που τρέχει ο άνθρωπος από πίσω κατορθώσαν και κάνουν αυτό που κάναμε τότε εμείς. Αυτό. Τι γίνεται με τους άντρες. Ξεκίνησε η χρονιά γνωρίζοντάς μας ότι τα δύο σωματεία των Αθηνών, δεν θα τα κατονομάσω, μου είναι αδιάφορο, βάλανε χρήματα πενταπλάσια και εξαπλάσια πάνω από τον πάγο. Δηλαδή, για παράδειγμα η ΑΕΚ, 800.000 ευρώ. Απίστευτο. Νούμερο ασύλληπτο. Mm. Ποιος το έδωσε. Νούμερο ασύλληπτο για το handball. Πού το βρήκα. Υπάρχει κάποιος εκεί, ο οποίος βρήκα κάποιον. Δεν ξέρω. 800 χιλιάρικα. Δεν μπορώ να κάνω τον detective. Ναι, εντάξει, λέω τώρα φιλολογικά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πού τα βρήκαν τώρα οι άνθρωποι. Ολυμπιακός. 650-700.000. Oh. Εμείς, παιδιά, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα νούμερα αυτά. Καλά, ναι. Τι κάνουμε λοιπόν. Στρεφόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο το χάρτη. Αν ανεβάσουμε το χάρτη, διαλύσουμε τα υπόλοιπα τμήματα στον αστέχνη. Για να πάρουμε τίτλο. Ναι. Πρέπει να κρατάμε τα τμήματά μας. Σε υγεία πάνω απ' όλα. Όχι σε οικονομική αιμορραγία. Λοιπόν, βλέποντας τα νούμερα αυτά λοιπόν από την αρχή, με τον αγαπητό πρώτο το Θανάση, ο πρόεδρε, δηλαδή είναι χαζομάρα αν θέλεις, έτσι. Ναι, ναι. Να πάμε να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε αυτούς εκεί, γιατί με βεβαιώνει κανένας ότι έστω ότι εμείς βάλαμε 500 χιλιάρικα. Ασύλληπτο νούμερο πάλι. Θα πάρουμε τίτλο. Όχι βέβαια. Δοκάρι και έξω, δοκάρι και μέσα. Έτσι, έτσι. Σφύριγμα διαιτητής, offside, σφύριγμα φάουλ, πέναλτι. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν με βεβαιώνει κανένας ότι άμα βάλω πολλά θα πάρω τίτλο. Και τι είπαμε, να κατεβάσουμε το budget, να δούμε πώς πάει και να αρχίσουμε να τραβάμε από κάτω αθλητές από τις ακαδημίες μας. Το οποίο και κάναμε. Παρά αυτά πιστέψαμε κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Θα σας πω το εξής, ότι η ΑΕΚ με αυτό το τρελό budget, μας πήγε στην παράταση, δύο παρατάσεις και μας χαίρεται σε ένα γκολ. Με το ζόρι. Με το ζόρι με το ζόρι, και με τη βοήθεια των διαιτητών. Ναι. Έτσι, πρόπερις ο Ολυμπιακός μας πήρε το κύπελλο με τη βοήθεια των διαιτητών. Σήμερα έχω διαιτητές και δεν είχε δίκιο ο Πάκου τότε που φώναζε. Κατόπιν εορτής βέβαια. Άρα τι κάναμε εμείς, περιορίσαμε το budget και κάναμε μια αξιοπρεπή ομάδα. Όμως, κατά τύχη, κατάρα δεν παιδί μου να το πω έτσι, ξεκινάνε η περίοδος των προετοιμασίας και τραυματίζεται ήδη ο τερματοφύλακάς μας. Βασικό κομμάτι για το handball. Είμαστε συλλογικοί να πάρουμε άλλο ή να μην πάρουμε άλλον. Τρίτη αγωνιστική έχουμε σε ένα μας δύο τραυματίες βασικών παιχτών. Να μην τον αφαιρούμε τα θέματα τους. Βασικότατων παιχτών. Λοιπόν, παράλληλα τραυματίζεται ένας άλλος. Και φτάσαμε στο σημείο, ενώ πηγαίνει η ομάδα πάρα πολύ καλά, την έκτη αγωνιστική, πέμπτη με έκτη αγωνιστική, να μην έχουμε να παίξουμε με παίχτες παιδιά. Και επιστρατεύσαμε τα 17 άρικα
τα οποία φορούσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, νιώθανε βέβαια δέος και περηφάνεια, αλλά τρέμανε τα παιδιά. Βέβαια, λογικό. Έτσι δεν είναι. Παίρνει ένα παιδάκι, το οποίο 17-16 ετών, να το βάζει να χτυπηθεί απέναντι στα μεγαθύρια των 75.000 ευρώ συμβόλαια, των 100.000 ευρώ συμβόλαια. Μόνο αυτά που ακούνε τα παιδάκια τρέμουν. Και λογικό και καλά κάνει. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία του νεαρού αθλητή. Έτσι. Έτσι φτάσαμε λοιπόν η ομάδα αποδεκατισμένη. Αποδεκατισμένη. Δηλαδή παίζαμε, το άνθρωπο παίζαμε 7 αθλητές και εμείς παίζαμε με 8,5. 9 δεν είχαμε. Ναι. Τι να κάνουμε άλλο πια. Ναι. Σωστά. Κάτι τελευταίο. Τελευταίο κύριε Πετρίδη, νομίζω πρέπει να σας ρωτήσω. Κρεμάει τα παπούτσια του ο Νίκος Κοκκόνης. Νομίζω μια εμβληματική φυσιογνωμία για την αδερφική ομάδα, έτσι δεν είναι? Ο Νίκος ο Κοκκόνης, ένα, λοιπόν, παιδιά, ένα σχόλιο λόγο για τον Νίκο. Ο Νίκος ο Κοκκόνης είναι το αγαπημένο μου παιδί. Ο Νίκος ο Κοκκόνης όταν ήρθε στην Ελλάδα μετά από πάρα πολύ μεγάλη πορεία στην Ισπανία χρειάζεται να κουβεντιάσω μαζί 3 λεπτά. Έκτοτε, παρότι είναι Ηρακλειδέας και το ξέρετε, αγαπάει τον ΠΑΟΚ περισσότερο από κάποιους άλλους. Ταυτίστηκε με την ομάδα, είναι το παιδί που το λέω κλάψε Νίκο να σου φύγει. Ναι. Ο Νίκος κλαίει όταν ο ΠΑΟΚ χάνει. Δεν θα ξεχάσω ότι όταν χάσαμε την είσοδό μας τα ημιτελικά με τη Βέρεια, χτύπησε το τελευταίο πέναλτι και το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Βέρειας. Δεν μπορούσαμε να τον συνεφέρουμε παιδιά επί μία ώρα. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Φοβερό. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Θεώρησε τον εαυτό ότι υπεύθυνο ότι δεν πάμε στο τελικό. Ναι. Ένα πέναλτι απέκρουσε. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι αθλητές με τέτοιο ήθος, το λέω και ανατριχιάζω, θα μείνουν και θα τους τιμένω. Πάω πάντοτε. Είναι κρίμα για τον Νίκο, αλλά έφτασε ίσως ο χρόνος. Αν και για μένα, ο Νίκος μπαίνει άλλα 2 χρόνια. Άνετα. Και το λέω από τώρα, Νίκο, μη σταματάς. Μπορείς να συνεχίσεις. Μπορεί ο Νίκος. Έχει μια καταπληκτική ικανότητα το να παίζει έναν με ένα παιδιά. Δεν παίζει το παίχτης αυτός. Είναι καταπληκτικό. Οικογενειάρχης, αθλητής, ήθος, αξιοπρέπεια, τι να σας πω. Συγκινούμε που αναφέρω το όνομά του. Κρίμα Νίκο. Και τώρα, μακάρι να το πείσετε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να συνεχίσει να ο Νίκος. Και μακάρι τα επόμενα χρόνια, κύριε Πετρίδη, να βγουν και άλλοι παίχτες σαν τον Νίκο με το ήθος του και την αξία του από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ πλέον. Μακάρι. Ο ΠΑΟΚ έχει καλά παιδιά. Έχει καλά παιδιά. Χρυσάφια τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Αυτοί σήμερα που είναι εκεί που είναι μαζί 15 χρόνια. Ο Θοδωρής, ο Πετρίδης, ο Παλάσκας, ο Άκης ο Κυπρέος, ο Νίκος ο Κοκκόνης και ναι άλλα παιδιά πρόκειται. Αυτή είναι μια οικογένεια παιδιά. Είναι απίστευτη η ομάδα. Εμείς έχουμε ομάδα αποδυτηρίων, ξεχάστε το Άγιο. Ίδρυκες δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα αποδυτηρίων υπάρχει. Υπάρχει αγάπη, αλληλεγγύη, συμπόνια. Πάθος για την νίκη. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Αγαπώ όλους, όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρίδη, για την κουβέντα που είχαμε. Καλώς μας ακούτε. Ευχαριστώ πολύ και στο ζάλισσα με την παραφιλολογία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετρίδη. Γεια σας.